Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, και πιστεύω πως και σήμερα κάτι το ιδιαίτερο έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Τον τελευταίο καιρό έχουμε κάνει μια μικρή στροφή στις εκπομπές μας και αυτό πιστεύω πως αρέσει σε όλους εσάς, και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς που με μεγάλο κόπο είναι κοντά μας κάθε φορά να μας παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, τις καινούργιες του δουλειές, αλλά και να πούμε και πράγματα που ίσως δεν τα λέμε τακτικά. Να πω πως σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευχαριστημένος, γιατί καλεσμένος στην εκπομπή μου είναι ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος, και πιστεύω πως σε αυτήν την εκπομπή θα έχετε να δείτε και να ακούσετε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, να περάσω στους καλεσμένους και να ευχαριστήσω πρώτα τον Βαγγέλη τον Κονιτόπουλο που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, και πιστεύω πως μια καινούργια σελίδα ανοίγει, αγαπητέ Βαγγέλη. Είναι η πρώτη φορά στην εκπομπή αυτή και πιστεύω πως ένας καινούργιος κύκλος ανοίγει. Καλησπέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου, την εκπομπή που τη βλέπουν τόσοι Έλληνες, που γυρνάει όλη την Ελλάδα, και υπόσχομαι ότι θα περάσουμε καλά σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια νησιώτικα, βέβαια, αιγιοπελαγίτικα. Έχουμε φέρει ένα πολύ δυνατό χορευτικό από την Πάτμο και από άλλα νησιά, μια παρέα γλετζέδων που θα χορέψει αυτά τα τραγούδια. Και θα περάσουμε καλά. Να πω εγώ πως στην παρέα μας είναι σχεδόν ο μόνιμος συνεργάτης και φίλος, ο Βασίλης ο Μέτος. Είναι ο άνθρωπος που επί σειρά ετών αγωνίζεται για το νησιώτικο τραγούδι και όχι μόνο. Ο πιστός στρατιώτης Βασίλης στην παράδοση, έτσι. Να σε ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για τον σημερινό καλεσμένο. Χρειάζεται να πούμε πως είναι μια ιδιαιτερότητα που είναι μαζί μας. Το γνωρίζετε πολύ καλά πως η οικογένεια Κονιτοπουλέων είναι αυτή που έχουν διαπρέψει πολλά χρόνια. Αν ξεκινήσουμε από τη μεγάλη τραγουδίστρια, τη μεγάλη κυρία, την Ειρήνη Κονιτοπούλου, να αναφερθώ στο μεγάλο βιολίστα και συνθέτη τον Γιώργο τον Κονιτόπουλο, και να έρθω τώρα πάλι στον καλεσμένο μας, στον Βαγγέλη, που είστε αδέρφια εσείς τρεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Να κάνω έτσι μια γρήγορη απεικόνηση της οικογένειας Κονιτοπουλέων, που θα την πιάσω από το 1770, από την Άξο, που θα βάλουμε την πρώτη γενιά από κάποιο Γεώργιο Προκοπάκη, που μας ήρθε από την Κρήτη και άλλαξε το όνομά του για να χαθούν τα ίχνη του, γιατί ήταν από τους αντάρτες και είχε επαναστατήσει εναντίον των Τούρκων μαζί με τον Δασκαλογιάννη. Και μετά από την αποτυχία, εν πάση περιπτώσει, του Δασκαλογιάννη, αναγκάστηκε μαζί και με άλλα κοπέλια, άμα θες να τα λέω, και κριτικών αξιώτικα, και ήρθε στην Άξο. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη γενιά. Αυτός έπαιζε τζαμπούνα, δηλαδή η γκάιντα, όπως την ξέρουν, ή η ασκομπαντούρα, όπως την ξέρουν στην Κρήτη. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, μέχρι να έρθει η γενιά η δικιά μας, που είμαστε η Ειρήνη, όπως είπες, ο Γιώργος, ο Κώστας, η Αγγελική και εγώ,
Αυτή η γενιά είναι η γενιά 7, δηλαδή η 7η. Και υπάρχουν και τα παιδιά μας που είναι η 8η γενιά. Έχουμε λοιπόν 8 γενιές κολυτοπουλέων που ακολουθούν αυτή την παράδοση των νησιών. Mm-hmm. Είναι όλη μουσική, όλες οι γενιές αυτές υπήρχαν μουσική. Αρχικά τα όργανα που έπαιζαν ήταν τσαμπούνες και τέτοια πράγματα, όπως είπα προηγουμένως. Στη συνέχεια ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έπαιξε βιολί στην Άξο. Και στη συνέχεια η 6η γενιά, δηλαδή η γενιά του πατέρα μου, ήταν 3 αδέρφια από τα 8, οι οποίοι ήταν μουσικοί, μεγάλη μουσική, δούλεψαν πάρα πολύ γύρω από την παράδοση και έστησαν βασικά και τη μουσική της Νάξου. Μετά έρχεται το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η δισκογραφία και έτσι είχαμε την δυνατότητα εμείς, η 7η γενιά όπως είπε προηγουμένως, να αναδειχτούμε και να αναδείξουμε το τραγούδι το Αιγαίο Πελαγίτικο και να παντρέψουμε πλέον, και όταν λέμε νησιώτικο τραγούδι Αιγαίο Πελαγίτικο να εννοούμε Κωνιτόπουλος και όταν λέμε Κωνιτόπουλος να εννοούμε νησιώτικο τραγούδι. Ναι. Αυτά είναι ο λίγης για να μην κουράσουμε τον κόσμο περισσότερα. Αυτά ήταν πολύ χρήσιμα και όντως εμείς δεν τα γνωρίζουμε, αλλά εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Άιντε, Άγιε Νικόλα, καλή μια γυάλα που σε μπροστό μου ράγιο. Βλέπε τους φουγκάραδες μας, άιντε γυάλα, και δώνε τους κουράγιο. Παναγιά η Νικόλα, φέρε τα παιδιά μας όλα. Γράφε μου να μαθαίνω αν έχεις την υγεία σου, άιντε γυάλα, κι εγώ καταλαβαίνω. Να μου να στη γη στρίφιλη και στη τσέπη σου μάτυλη. Έλα, γεια μου. Ξενιτεμένο μου πουλί γυάλα κι αλλαργίνω μαϊδόνι, η ξένη πια σε χαίρετε, άιντε γυάλα, και με ένα τρώνει πόνι. Ξενιτιά παναθέμασε, δε πονάς και δε λείπασε.
έτσι πάμε για μπάλο. Σου που σε έκανε μοδίστρα και παράτας τώρα ψήμω και φτιάχνεις τη χωριστρά. Η μάνα σου την πόνηρη κρασί θα την ποτίσω, να πέσει να αποκοιμηθεί, να'ρθω να σε φιλήσω. Τα μάτια σου τα καλέ τα όμορφα, που χαμηλό Τσιριγό της με γαρά στη ξενιθιά κι αρκανή.
στον τόπο που γεννήθηκε γυρίζει να ποθάνει. Στον τόπο που γεννήθηκε γυρίζει να ποθάνει. Γνωρίζω ότι εσύ έχεις καταπιεστεί με πολλά πράγματα. Καταρχήν μουσικά. Είσαι ένας καλός οργανοπαίχτης. Εγώ τραγούδαγα με τον πατέρα μου από 5 ετών. Με έπαιρνε μαζί του και με είχε, ας πούμε, σαν κάτι το ιδιαίτερο, ξέρεις, για να έρχεται ο κόσμος να χαζεύει το παιδάκι με τα κοντά παντελονάκια που τραγούδαγε μαζί με την αδερφή μου, τη μεγαλύτερη, όχι την Ειρήνη, την Αγγελική. Στη συνέχεια ήμουνα 11 ετών, όταν η αδελφή μου η Αγγελική παντρεύτηκε και σταμάτησε για κάποιο χρονικό διάστημα να τραγουδάει, και τότε έγινα πια εγώ ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Της κουμπανίας. Ναι. Το οποίο συγκρότημα ήταν βέβαια το βιολί, ο πατέρας μου και ένας λαουτιέρης από την Άξο. Συνήθως σε όλη την Άξο ήταν δύο, βιολί και λαούτο. Το δικό μας το συγκρότημα είχε και τραγουδιστή. Εμένα δηλαδή. Όπως είχε και τραγουδίστρια πριν από μένα. Την αδερφή μου, όπως είπα πριν. Ναι. Στα 11 μου αυτό. Από τότε λοιπόν είμαι επαγγελματίας. Μετά από 2 χρόνια έπαιξα και το πρώτο μου όργανο, το λαούτο. Συνέχισα στα 15 μου, γνώρισα ένα επόμενο όργανο που λέγεται μπουζούκι και το μάθα και αυτό. Και όσο πήγαινα λοιπόν και γνώριζα όργανα, κιθάρες, μαντολίνα, ξέρω εγώ όλα αυτά, τα μάθαινα. Ναι. Έφτασα σε ένα σημείο να παίζω γύρω στα 16 όργανα τέτοια της πένας, έτσι. Δηλαδή από μπακλαμάδες, μπουζούκια, κιθάρες, λαούτα, μέχρι μπαλαλάικα. Πολύ ωραία. Αυτά. Ασχολήθηκα με τη μουσική, γεννήθηκα με επάγγελμα, δηλαδή όπως πολλοί λέγανε και με πειράζανε. Και είμαι από τους τυχερούς, διότι έκανα αυτό που μου άρεσε. Αυτό που γουστάριζα, αυτό που το είχα για παιχνίδι, το έκανα επάγγελμα. Μάλιστα. Και έτσι πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω ότι έκανα επάγγελμα. Δηλαδή, εγώ μέχρι τα 45 μου τουλάχιστον, νόμιζα ότι απλά παίζω. Γι' αυτό λέμε ότι η μουσική, ξέρεις, είναι παιχνίδι, έτσι. Γι' αυτό λέμε παίζουμε μουσική, δεν λέμε ότι δουλεύουμε μουσική. Ακριβώς. Έτσι. Μετά πια άρχισα να κουράζομαι σιγά σιγά και άρχισα να το νιώθω και λίγο σαν επαγγελματίας. Αυτά. Στο πακέστο ξαναλέω, στο γυαλό μη κατεβεί.
στο πακέστο ξαναλέω στο γυαλό κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαπείς κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαπείς. Ξεκίνησε η Ειρήνη από μόνη της ή την παρότρινε κάποιος? Κανείς δεν την παρότρινε και κανείς δεν μας παρότρινε. Ίσα ίσα που ο πατέρας μου ήταν αντίθετος με όλα αυτά. Ο πατέρας μου, βλέπεις, την κατοχή πέρασε πολλά σκληρά πράγματα, προσπαθώντας να σώσει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Είχε χάσει πολλά. Σημειωτέω ότι η μάνα μου έκανε 11 παιδιά και ζήσανε μόνο τα 5. Τότε από τις κακουχίες και τα λοιπά, από την πείνα, από όλα αυτά. Και επειδή είχε περάσει λοιπόν πολύ σκληρά πάνω στη δουλειά αυτή, μέρες ολόκληρες να παίζει και να περιμένει να πάρει κάτι. Ήταν και αδείξουες συνδύσεις. Ακριβώς, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα, δεν υπήρχαν τα ρεύματα, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Και δεν ήθελε να γίνουμε μουσική, κανένα μας. Ούτε για τον Γιώργο ήθελε, ο Γιώργος κρυφά το έμαθε και αυτός. Και την κοπάνησε από το γυμνάσιο και κόντεψε να πεθάνει από τον καημό του πατέρας μου. Μετά κυνηγούσε εμένα που ήμουν τελευταίος ότι οπωσδήποτε έπρεπε να μορφωθώ, να γίνω. Ήθελε να με κάνει, λέει, αξιωματικό του στρατού, δάσκαλο, κάτι τέτοιο, κατάλαβες.
Έμαθα και εγώ κρυφά το όργανο. Δεν το είπα αυτό. Εγώ κρυφά το έμαθα. Και ένα Πάσχα πήγαινα τότε πρώτη γυμνασίου, στα 13 μου όπως είπα. Παρουσιάστηκα μπροστά του και έπαιζα. Και έμεινε κατάπληκτος. Έκλειψη μεγάλη. Ναι, βέβαια. Και την άλλη μέρα ρώταγε τη μάνα μου πότε έμαθα όργανο. Και του είπε, η μάνα μου βέβαια το ξέρε. Γιατί εγώ το κρύβα. Μόλις ερχόταν το λαούτο που έμαθα ήταν δανεικό. Τι λες εδώ. Ναι. Από έναν λαουτιέρι στο χωριό που είχε δυο λαούτα και τον παρακάλεσε και μου είχε δώσει το ένα. Πρόφτας ο πατέρας χάρηκε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, το θυμάμαι τώρα που το λες, το 71 σε ένα μαγαζί που λεγόταν Συντριβάνι εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα. Που υπάρχει τώρα η στάση Συντριβάνι. Ναι, ναι. Που ερχόταν και με παρακολουθούσε και του άρεσε. Γέλαγε έτσι, θυμάμαι το γέλιο του. Δηλαδή, συνέχεια όταν είδε ότι εν πάση περιπτώσει ναι, μεν έμαθα το όργανο, αλλά. Εντάξει. Ήταν σωστός. Είχε προοπτική. Ναι, είχα προοπτική. Το χάρηκε, το είχε χαρεί πολύ. Και για όλους μας. Καμάρο ερχόταν και χόρευε κιόλας. Ναι. Ναι, αλλά δυστυχώς το χάσαμε πολύ νωρίς το 72. Στην αγάπη σου μ' αρέσει η καρδιά μου να πονέσει. Έλα να είμαστε τα δυο μας, να περνούμε το καιρό μας, να περνούμε το καιρό μας. Έλα να είμαστε τα δυο μας. Πού είναι το δικό σου γέλιο, πού είναι το δικό σου γέλιο, της αγάπης μας θεμέλιο. Έλα να είμαστε τα δυο μας, να περνούμε το καιρό μας, να περνούμε το καιρό μας. Έλα να είμαστε τα δυο μας. Η αγάπη μας σε βούλη, η αγάπη μας σε βούλη, η αγάπη μας σε βούλη, σε σαν να τον επεζούλη. Τα χαμολουλούδα μ' δω κι αμ' αγαπάς, θέλω να δω κι αμ' αγαπάς, θέλω να δω τα χαμολουλούδα μ' δω. Αγάπη μου στα ξένα, ποια συνήθεια σε πλανέψε και ξεχάσε σε μένα, ποια συνήθεια σε πλανέψε και ξεχάσε σε μένα. Να σου στέρνω γράμματα κι απάντηση δεν παίρνω. Να σε ξεχάσω προσπαθώ, μα δεν τα καταφέρνω.
να σε ξεχάσω προσπαθώ, μα δεν τα καταφέρνω. Είμαστε ορκισμένα τα καημένα. Πέντε εξωτώ παιδιά κύρα δασκάλα, πέντε εξωτώ παιδιά. Δασκάλα, κυρά δασκάλα, να τι πάμε στα νησιά, κυρά δασκάλα, να τι πάμε στα νησιά. Σιγά καλέ μου, σιγά άμαξα την άμαξα. Σιγά μάξα την άμαξα, γιατί είναι μέσα η βλάμισα. Σιγά καλέ μου, σιγά, σιγά και τα πεινά. Σιγά, σιγά και τα πεινά, μη πάρουν τ' άρμα τα φωτιά. Η γυναίκα που μ' αρέσει και με τη ράγνα έχει δαχτυλίδι μέση, μάτια γαλανά. Και τα κόκκινα της χείλη όμορφα γλυκά, σαν γαρούφαλο τα πρίλη μοιάζουνε κι αυτά. Τη γνωρίζω ένα χρόνο, της μιλώ αγνά, την αγάπησα με πόνο, μα δε με πόνα. Κακούργα, ο Φαγιάς του Πέμπτη. Και πολλές φορές τη στούπα να με παντρευτεί, μ' αυτή μου κάνει κόλπα δίχως να σκεφτεί. Βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό, πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Σε μια γειτονιά είχα μια αγαπητικιά, πέντε χρόνια πάνε τώρα που δεν την ξαναείδα πια.
μιας αγάπης το κατήρι με κάνε τραγουδίστη και ζητιάνο και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Πέστε μου καιρές, παντρεμένες γραίες και νιές, την αγάπη μου που θα βρω και χαλαλή πραματιές. Πλάνο δύο θα κάνω, ίσως και την ξαναδώ. Μιας αγάπης το χατήρι με κάνε τραγουδίστη και ζητιάνο και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Μιλήσαμε για την οικογένειά σου, τα αδέρφια σου, τους γονείς σου. Να έρθουμε τώρα λίγο στην δική σου οικογένεια. Έχεις παιδιά. Έχω δύο αγόρια. Και τα παιδιά σου συνεχίζουν να ακολουθούν την πορεία τη δικιά σου. Μίλησε μας λίγο έτσι. Έχω δύο αγόρια, το Μιχάλη και το Γιάννη. Ο Μιχάλης ο μεγάλος, ο Γιάννης είναι ο δεύτερος. Έχουν μεταξύ τους 3,5 χρόνια διαφορά. Ο Μιχάλης είναι πολυτάλαντος και ασχολείται με πολλά πράγματα. Του αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Γενικά στον αθλητισμό είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή πηγαίναμε σε ένα παγκοδρόμιο και αν είδε οι όλοι μαζί και λέγαμε ποιος θα ισορροπήσει πρώτος, ας πούμε, να μπες κάτω, ο πρώτος που θα ισορροπούσε θα ήταν ο Μιχάλης. Πέρυσι, ας πούμε, κάναμε παιχνίδια στη θάλασσα και δοκιμάσανε, όχι εγώ βέβαια, δύο-τρία παιδιά μεταξύ των οποίων και ο άλλος μου γιος, ο μικρότερος. Για σκι, ο μόνος που το κατάφερε ήταν ο Μιχάλης. Αλλά μοιράζει τον εαυτό του σε πολλά. Ο Γιάννης είναι μουσικός, είναι εκεί. Τον ενδιαφέρει μόνο η μουσική, μελετάει συνέχεια, είναι πολύ επιμελής, είναι έτοιμος να πάρει και το πτυχίο του, γιατί σπουδάζει βέβαια και σε ΟΔΙΟ και στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και σίγουρα είναι δραστήριος, έχει φτιάξει μια ορχήστρα που παίζουν. Βέβαια δεν παίζουν νησιωτικά. Εντάξει. Δεν τον ελέγχω. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω αυτό που του αρέσει. Εννοείται. Και δεύτερο ξέρω ότι σιγά σιγά το ίδιο δεν έκανα κι εγώ. Έτσι. Στα 20 μου και στα 22 μου και στα 25 μου και κοίταγα κάτι άλλο. Έτσι. Μετά ήρθα και μπήκα, ας πούμε, στην πορεία της οικογένειας. Στον δρόμο του Θεού. Λοιπόν, ο μικρός παίζει πιάνο, κιθάρα και λάουτο, ο Μιχάλης παίζει βιολί, βέβαια χρειάζεται να μελετήσει. Μπορεί όμως, δηλαδή αν κάτσει να το μελετήσει θα το μάθει. Το ταλέντο το έχει, απλά δεν δίνει χρόνο όσο χρειάζεται. Δεν μελετάει δηλαδή όσο χρειάζεται. Μάλιστα. Σε καινούργια βάρκα μπήκα, σε καινούργια βάρκα.
βάρκα μπήκα, σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Αϊ-Γιώργη βγήκα και στον Αϊ-Γιώργη βγήκα. Αμάν, βρίσκω ναύτες παλικάρια, βρίσκω ναύτες παλικάρια, βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε τα ψαριά, που ψαρεύανε τα ψαριά. Έχετε ψαράδες ψαριά, έχετε ψαράδες ψαριά, έχετε ψαράδες ψαριά για να φαν τα παλικάρια, για να φαν τα παλικάρια. Αμάν, έχω με μπαστά και χλωριά, έχω με μπαστά και χλωριά, έχω με μπαστά και χλωριά, δώδεκα οκάδες όλα, δώδεκα οκάδες όλα. Αμάν, έμπα μέσα ζύγισε τα, έμπα μέσα ζύγισε τα, έμπα μέσα ζύγισε τα και με βούρλα κρέμασε τα, και με βούρλα κρέμασε τα. Αμάν, πού να τα βρω τόσα βούρλα, πού να τα βρω τόσα βούρλα, πού να τα βρω τόσα βούρλα για να τα κρεμάσω ούλα, για να τα κρεμάσω ούλα. Κάμε βούρλα τα μαλλιά σου, κάμε βούρλα τα μαλλιά σου και μπαλάντζα τα βυζιά σου, και μπαλάντζα τα βυζιά σου. Άιντε, έχετε ψαράδες ψαριά, έχετε ψαράδες ψαριά, έχετε ψαράδες ψαριά για να φαν τα παλικάρια, για να φαν τα παλικάρια. Έλα. Θέλω να σταθώ λίγο στην σημερινή κατάσταση αυτή που βιώνουμε όλοι μας στη δουλειά αυτή, στο επάγγελμα, αλλά και γενικότερα. Οι Έλληνες περνάμε δύσκολες ημέρες και πόσο μάλλον η δική μας δουλειά που είναι η πρώτη που δέχτηκε το πλήγμα. Εσύ τι βλέπεις τώρα εδώ πέρα, θα επιβιώσουμε, για το επάγγελμα μιλάμε. Γενικά θα επιβιώσουμε και σαν λαός και σαν επάγγελμα και τα λοιπά. Αυτό γίνεται εδώ και χιλιάδες χιλιάδες χρόνια. Ο λαός μας έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Μας έχουν πιάσει λίγο στον ύπνο. Εδώ που τα λέμε μας σοκαριστήκαμε. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί όταν έχεις, βλέπεις ένα πρόσωπο ας πούμε αρνιού και σου βγαίνει λύκος, όσο να είναι
την πάθαμε σαν την σκουφίτσα, ας πούμε. Βρεθήκαμε πρώτοι τελεσμένοι γεγονότους. Ακριβώς. Αλλά εγώ πιστεύω σε αυτό το λαό ότι θα βρει τον τρόπο πάλι να σταθεί και να πατήσει τα πόδια του. Και να αρχίσει το πράγμα από την αρχή. Όλα αυτά που λένε να μας καταστρέψουν, να μας εξαφανίσουν, ούτε αυτοί το θέλουν, αλλά ούτε και το μπορούν. Η Ελλάδα θα πεθάνει μόνο αν σαπίσουν οι ρίζες της. Και οι ρίζες της είναι η παράδοσή της. Θα μας ταλαιπωρήσουν, αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν, εδώ που τα λέμε, δεν ταλαιπωρούν μόνο εμάς το δικό μας λαό. Και από τη μουσική, τι θα γίνει. Το καλό πράγμα θα βγει στην επιφάνεια. Θα βγει. Όμως το πλήγμα είναι μεγάλο, εκτός από αυτή τη δυσκολία την οικονομική. Πόσο θεωρείς ότι το διαδίκτυο έχει κάνει καλό ή κακό στην δουλειά αυτή? Η δισκογραφία έχει πεθάνει πλέον. Ο καθένας ό,τι θέλει το έχει. Αρκεί να βρεθεί ένα αντίτυπο από κάποιον άνθρωπο και να το βάλει στο διαδίκτυο. Την άλλη μέρα μπορεί να το έχει ο κόσμος όλος. Πιθανότατα οι εταιρείες δύσκολο να κλείσουν. Πιθανότατα. Δεν ξέρω. Λέω. Και να γίνονται πλέον οι παραγωγές, δηλαδή από τον ίδιο τον δημιουργό. Mm-hmm. Να βρουν ίσως έναν τρόπο που να το βγάζει στο διαδίκτυο κάποιος, να είναι έτσι κλειδωμένο που να μην μπορεί να το κλέψει παρά μόνο να το αγοράσει. Βέβαια, αυτά έχουν διωγγωθεί τώρα, αλλά αυτά τα πράγματα γινόταν πάντα σε όλες τις γενιές και σε όλους τους αιώνες. Πάντα δηλαδή ο ένας μπορούσε να κλέψει από τον άλλο. Ναι, απλώς δεν ήταν σε τόσο ευρύ κύκλο που αναπάσχεται. Ή ίσως δεν το μαθαίναμε. Προφανώς. Ίσως, τώρα μπορούμε και τα μαθαίνουμε όλα. Έχει βέβαια και θετικά το διαδίκτυο και αυτή η ιστορία. Ναι. Διότι ένα τραγούδι που θα μπορούσαν να το ακούσουν πουλώντας 5 ή 10 χιλιάδες αντίτυπα, σήμερα μπορεί να το ακούσουν και να δουν ένα βίντεο κλιπ 500 χιλιάδες. Αυτό είναι γεγονός. Έχει και τα θετικά του. Έχει. Πάντα. Όλες οι εφευρέσεις έχουν και τα συν και τα πλήν. Όλες. Μάλιστα. Άιντε, δε ξημερώνεις, δε ξημερώνεις, μα πια βγει να πάω, να πάω στο πουλί μου, άιντε να πάω. Άιντε να πάψουνε οι πόνοι μου κι η Άννα, κι η Άννα στεναγμή μου, άιντε κι η Άννα. Άιντε γλυκό χαράζι, γλυκό χαράζι αυγερίνος, και εσύ και εσύ γλυκό κοιμάσαι, άιντε και εσύ. Άιντε για ζήτησα βγεις και εσύ δεν, και εσύ δεν με λυπάσαι, άιντε και εσύ δεν.
με ξυπνήτως όταν όταν κοιμούνται οι άλλοι, αϊντε όταν αϊντε να τραγουδώ στην πόρτα σου, αγάπη, αγάπη μου μεγάλη, αϊντε αγάπη. Αμανά πιστέψει, πιστέψει αμάν, αμάν, πως της αγάπης, αγάπης ο καημός. Τη σταματάει τη σκέψη για σ' αγαπώ δε σε γελώ, σ' αγαπώ δε σε γελώ, σαν τα ματιά μου τα δυο. Έχεις δυο μάτια μαύρα και μεγάλα, το γάλα. Έχεις δυο μάτια μαύρα και μεγάλα. Μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα, ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια και μεγάλα. Ο έρωτάς σου γιατί με βασανίζει, την καρδιά μου φαρμάκια την ποτίζει, ο έρωτας σου γιατί με βασανίζει. Μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Έλα, έλα σας σου λέω,
μη με τυραγνάς και κλαίω. Έλα τα όμορφα. Ζυμωμένα με το γάλα, ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια και μεγάλα. Ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος λοιπόν σήμερα κοντά μας, κοντά σας, Δωδεκανησιώτικα. Μην σας φανεί παράξενο, ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος είναι από την Άξο, αλλά τα Δωδεκανησιώτικα θα ρω ότι τον τελευταίο καιρό είναι τα αγαπημένα του. Ναι. Γνώρισα ένα πλούτο ψάχνοντας και βουτώντας σε αυτό το διαμέρισμα του Αιγαίου που λέγεται Δωδεκάνησα. Πανέμορφο. Βεβαίως, όπως είναι όλα τα νησιά μας, δεν το συζητώ. Και γνώρισα ένα πλούτο μουσικό και χορευτικό κτλ. Που σίγουρα δεν τον ήξερα. Όχι ότι δεν το περίμενα, δεν τον ήξερα. Έκανα αρκετή μελέτη, χρειάστηκαν ώρες, ας πούμε, ψαξίματος και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί με το διαδίκτυο, όπως λέγαμε προηγουμένως, κατάφερα να ακούσω κάποιες γιαγιάδες, ας πούμε, που τραγούδαγαν αυτά τα τραγούδια και κατάφερα παράλληλα να ακούσω και νέους που τραγούδαγαν αυτά τα τραγούδια και έτσι να μπορώ να τα μάθω όσο γίνεται καλύτερα. Επέλεξα λοιπόν 33 τραγούδια από τα Δωδεκάνησα και έκανα ένα δίπλο CD που το ονόμασα τα Δωδεκανησιώτικα. Με βοήθησε πάρα πολύ και ο Στάθης ο Κοπουλάρης, πάρα πολύ, γιατί αυτός τα είχε γνωρίσει νωρίτερα από μένα, είναι μεγαλύτερος βλέπεις. Είχε παίξει με τη Άννα Καραμπεσίνη και την αδερφή της, την Έφη Σαρή. Και έχω ένα CD έτοιμο να το ακούσετε, να το απολαύσετε με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Το CD θα κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, και με κάποιο περιοδικό που λέγεται Τίβο. Κατά τα άλλα, το καλοκαίρι θα γυρίζω την Ελλάδα και θα τα κάνω θάλασσα όπου και να πηγαίνω. Ωραιότατο.
τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Θα την νοσταλγώ για τη λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Είχος συντροφιά, είχος αγκαλιά, είχος τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού μ' αγαπά, κι αφού με πονά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί και δυο το σκοπό τον Ικαριώτικο. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς να λησμονίζομαι. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θέλω να χτίσουμε μαζί φωλιά. Βαγγέλης λοιπόν έχει μια τεράστια ιστορία από 11 ετών, να τολμήσω να πω πόσα χρόνια, 47 χρόνια επαγγελματικής πορείας στο νησιώτικο τραγούδι, και ένας άνθρωπος που δίνει μάχες, που παλεύει, που δημιουργεί 47 ολόκληρα χρόνια, είναι σίγουρο ότι έχει κάνει και λάθη. Λάθη δεν κάνουμε μόνο αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Ακριβώς γι' αυτό λέω, 47 χρόνια στην μάχη της παράδοσης, τη μάχη του νησιώτικου τραγουδιού, της δημιουργίας, της σύνθεσης, όλα όλα. Ποιο θεωρεί ότι ήταν το μεγαλύτερο του λάθος, αλλά θέλω να μου πει και ποιο θεωρεί ότι μέχρι τώρα, γιατί τα καλύτερα έχω την άποψη ότι έρχονται στην πορεία για τον Βαγγέλη. Μέχρι τώρα ποιο ήταν το αποκορύφωμά του. Ένα λάθος που πιστεύω ότι, ένα μεγάλο μου λάθος που δεν θα το ξανά έκανα, δηλαδή αν συνέβαινε, να πάμε πίσω, ήταν το εξής, ότι σε κάποια στιγμή ασχολήθηκα πολύ με το επιχειρησιακό κομμάτι της δουλειάς και άφησα το μουσικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κουραστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω μετανιώσει, δηλαδή ότι αν ξανά, όπως λέμε, να γυρνάγαμε πίσω τα ρολόγια, δεν θα το έκανα πλέον. Και εκτός από αυτό, πρώτα απ' όλα βρήκαν ευκαιρία και λέρωσαν το Αιγαίο αρκετοί που άρπαξαν τη λέξη νησιώτικα, έβαλαν ένα βιολί και ένα λαούτο και ονόμασαν τα σκουπίδια που έδωσαν στον κόσμο για τραγούδια, τα ονόμασαν νησιώτικα.
Δεν είναι νησιώτικα τραγούδια. Το νησιώτικο τραγούδι, όπως και το στεριανό, όπως και το κρητικό, όπως και το θρακιώτικο κτλ. Κτλ. Έχουν υφή, ήθος και κανόνες. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν έχουμε μια ενιαία μουσική στην Ελλάδα, παρά έχουμε σε κάθε διαμέρισμα και άλλη μουσική. Έτσι. Γιατί η μουσική γράφεται από τον τόπο και από τον τρόπο που ζουν οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Από τα βιώματα. Έτσι, από τα βιώματα. Έτσι. Η θάλασσα θέλει άλλους ανθρώπους, το βουνό θέλει άλλους, το έλατο θέλει άλλους και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγαίνεις και επειδή πήρες ένα βιολί για ένα λαό, το να βαφτίζεις. Το αποκορύφωμα. Καλές στιγμές έχω γνωρίσει πολλές, δεν το συζητάω. Δεν θα έλεγα ότι είναι μία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απομονώσω μία στιγμή. Έχω ζήσει πολλές ωραίες στιγμές και με τα αδέρφια μου και μετά μόνος μου και με τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να εχμαλωτήσω μία από όλες, Βασίλη. Ωραία. Αν τα βάλεις σε μια ζυγαριά, πού γέρνει η πλάστικα? Στα θετικά? Στα θετικά και στα όμορφα. Βέβαια, αυτό εξαρτάται πάντα και από τον άνθρωπο. Γιατί αν ας πούμε δεν επουλώνεις τα χτυπήματα, πρέπει να επουλώνεις πολύ γρήγορα τα τραύματά σου και να προχωράς. Εφόσον έχεις ταχθεί για αγώνα. Κατάλαβες? Άλλη μόνο με την πρώτη... Κατώ. Έτσι, όχι, βέβαια. Ναι. Αντίσταση. Πάμε τραγούδι. Πάμε. Ένα μικρασιάτικο πανέμορφο τραγούδι. Αρχοντόγιος παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα, προσφυγούλα μαυρομάτα μου και παίρνει προσφυγούλα, προσφυγούλα σε κλέντα μάτια μου. Η μάνα του σαν τ' ακούσε πολύ της κακοφάνει η προσφυγούλα μαύρο μάτα μου, πολύ της κακοφάνει η προσφυγούλα σε κλέντα μάτια μου. Βρίσκει δυο φίδια ζωντανά και τη στα τηγανίζει η προσφυγούλα μαύρο μάτα μου, και τη στα τηγανίζει η προσφυγούλα σε κλέντα μάτια μου. Thank you.
νυφή, έλα νυφή να φας φάει. Ψάρια τηγανισμένα, προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Ψάρια τηγανισμένα, προσφυγούλα σε κλέν τα μάτια μου. Και με την πρώτη πυρούνια η κόρη φαρμακώθη, προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Η κόρη φαρμακώθη, προσφυγούλα σε κλαίν τα μάτια μου. Σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ ή τα θέλα. Να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να έχω φουρτούνες και μπέλα. Έλα. Είντα σου καμά κοιτάχεις κι όλο με τα μένα τάχεις. Κι όλο με τα μένα τάχεις, είντα σου καμά κοιτάχεις. Thank you.
κρεβάταρια που υφαίνεις, στην κρεβάταρια που υφαίνεις, στην κρεβάταρια που υφαίνεις, ό,τι κάνω το μαθαίνεις. Σ' αγαπώ χωρίς να θέλω, γιατί μοιάζεις τον άγγελο, γιατί μοιάζεις τον άγγελο. Σ' αγαπώ χωρίς να θέλω. Γύρισε δώσ' μου μια ματιά, γύρισε δώσ' μου μια ματιά, γύρισε δώσ' μου μια ματιά, γιατί με πλήγωσες βαθιά. Αφού με μια ματιά λυπάσαι, φαίνεται τσιγκούνα θα σε, φαίνεται τσιγκούνα θα σε, αφού με μια ματιά λυπάσαι. Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, ναι, στην Πάρο και στην Άξο. Οπα! Κι όταν φρεσκάρει ο καιρός, θα σε έχω στο τιμόνι. Και στην ψηλή την άμμο, ναι, την κακαβιά θα κάμω, την κακαβιά θα κάμω, ναι, και στην ψηλή την άμμο. Σου να κάνω στην Μύκονο και στα Θερμιά, να τρελαθείς το μπάνιο. Γεια σου Χριστίνακη. Και τα βράδια δίχως άλλο, ναι, θα σε χορεύω μπάλο, θα σε χορεύω μπάλο, ναι, τα βράδια δίχως άλλο. Του Αιγαίου.
Πολύ ωραία λοιπόν, ακούσαμε αρκετά πράγματα από τον Βαγγέλη τον Κωνιτόπουλο. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που μας έκανε την τιμή και είσαι εδώ μαζί μας και που άνοιξε ένας καινούργιος δρόμος και πιστεύω πως στο μέλλον θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ επίσης. Στη δουλειά σου αυτή που κυκλοφορεί τώρα και στο κάποτε θα μας αφήσεις να σου πάρουμε εσένα συνέντευξη. Πιστεύω πως έρχεται η σειρά μου. Να μας πεις όλα αυτά που κάνεις. Γιατί αν εγώ είμαι αγωνιστής, τότε εσύ τι είσαι. Θα γίνει και αυτό και σε ευχαριστώ πολύ που το λες. Ναι. Για μένα είναι τιμή μεγάλη. Εγώ πιστεύω πως αυτή η εκπομπή σήμερα ήταν μια εκτόνωση μεγάλη για όλους μας και πιστεύω πως θα επανέλθουμε με κάτι νεότερο και πιο ωραίο. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Έλα στην άκρη του γυαλού, θέλω να σου μιλήσω. Που έχω δυο λόγια να σου πω, να σε γλυκοφιλήσω. Που έχω δυο λόγια να σου πω, να σε γλυκοφιλήσω. Για σένα βασανίζομαι, στη θάλασσα ορκίζομαι, όταν σε συλλογίζομαι. Αν δεν με θέλεις να μου πεις, μα να είμαστε τα δυο μας. Θέλω να μείνει μυστικός ο πόνος ο δικός μας. Θέλω να μείνει μυστικός ο πόνος ο δικός μας. Για σένα βασανίζομαι, στη θάλασσα ορκίζομαι, όταν σε συλλογίζομαι. Δεν θέλω εγώ να μ' αρνηθείς, μα τύχει και το κάνεις. Θα βάλω αετού φτερά και δεν με ξαναπιάνεις. Θα βάλω αετού φτερά και δεν με ξαναπιάνεις. Για σένα βασανίζομαι, στη θάλασσα ορκίζομαι, όταν σε συλλογίζομαι. Κάθε που πάω στο χωριό, ένα μου αίσθημα παλιό. Το νου μου ξεσηκώνει, το νου μου ξεσηκώνει. Είναι αυτή που αγάπησα, που ακόμα δεν την ξέχασα. Το νου μου ξεσηκώνει, το νου μου ξεσηκώνει. Είναι τα σπίτια μας κοντά,
κι από την πόρτα μου μπροστά. Συχνά παίρνω διαβαίνει στον ύπνο μου μου φέρνει. Αναμνήσεις χίλιους δυο την ώρα που θα την εδώ. Το νου μου ξεσηκώνει κι ας είναι χίλι χρόνοι, κι ας είναι τόση χρόνοι. Το νου μου ξεσηκώνει, έλα σταμή. Άμα χαράζεις το Αιγαίο,
είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζεις το Αιγαίο. Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.